Ρωσικά μέσα μεταδίδουν εδώ και ώρες τον θάνατο του Σιζά, ο Χαρομ. Επικαλούμενα πληροφορίες πανέφερε πρώτο το κανάλι Military Observer στο Telegram. Το κανάλι έγραψε πως στην κατεύθυνση της αυδίκα, σκοτώθηκε ο Γάλλος μισθοφόρος, ο οποίος περιγράφεται ως νέο ναζί αρχηγός Γάλλων μισθοφόρων στην Ουκρανία δεν έχουν διασταυρωθεί απολύτω πληροφορίε, αλλά τι επιβεβαιώται για άλλη μια φορά. Η δυτική μισθοφόρη στην Ουκρανία, στην εξέλιξη της σύραξης αυτής. Άλλωστε και ο ίδιος κύριος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως πολίτες από 50 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο πολεμούν Σήμερα στο πλευρό των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο πεδίο τη μάχη. Ω και Βραζιλία, ω τι είχα αναφέρει κάποτε στην αρχή του πολέμου. Όμω, σημειωτέων ότι κανένα κράτο ω τώρα δεν έχει επιβεβαιώσει συμμετοχή πολιτών του ω μισθοφόρων στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία με το μέρο τη Ουκρανία. Η είδηση αυτή του θανάτου του διοικητή των Γάλλων μισθοφόρων έρχεται σε μια στιγμή του απολύτως τεταμένου κλίματος Ρωσίας-Γαλλίας. Τώρα, για να επιβεβαιώσω, εάν υπάρχουν από πάρα πολλά κράτη μισθοφόροι, έρχεται με την αποκάλυψη μιας απόρρητης συζήτησης γερμανών στρατιωτικών αξιωματικών από τη Μόσχα. Στη συζήτηση αυτή, η αξιωματική του γερμανικού στρατού Φαίνεται πως επιβεβαίωσαν την παρουσία Αμερικανικών και Βρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Εγώ είχα δώσει και ονόματα και φωτό που είχαν διαρρεύσει. Υπάρχει και άλλη είδηση πρόκλησης από ΝΑΤΟ από ό,τι ισχυρίζεται ο Γεώργη Μουράντοφ που βλέπετε. Ο οποίος εκφράζει την ανησυχία του και τα μεταδίδει προς τον Ρώσο Πρόεδρο. Είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος Κρυμαίας και παρατήρησε να το Ικάρα ο σκάφη πάνω από τη μαύρη θάλασσα. Σε συνέντευξή του στο ο Γιώργη Μουράντοφ τόνισε. Οι δράσει τη Δυτική Στρατιωτική Συμμαχία δεν έχουν στόχο τη μελέτη των ρωσικών κινήσεων, αλλά την έβρεσε ευαίσθητων σημείων για πιθανά πλήγματα κατά τη κρυμαϊκή χερσονήσου. Όλα αυτά μου θυμίζουν πρώτη ενάρξεω του πολέμου τα ίδια. Ειδικά στις 6 Μαρτίου, ρωσικό μαχητικό Σουκόι 34 απογειώθηκε για να αναχαιτήσει βρετανικά μαχητικά που πλησιάζανε το ρωσικό εναέριο χώρο πάνω από τη μαύρη θάλασσα. Τα βρετανικά μαχητικά ήταν τύπου τάιφων. Άλλαξαν πορεία όμως πριν εισέλθουν στα ρωσικά σύνορα.